Και φυσικά ένας σύλλογος χρειάζεται το ταμείο του για να προχωρήσει και να κάνει και διάφορα έργα. Δίπλα μου είναι ο ταμείος του συλλόγου. Δεν ξέρω το δικό σας ταμείο σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί πάντα οι σύλλογοι έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι ανθυρό το ταμείο. Τώρα, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω ένα πράγμα, σαν άστρα κανάλι που είσαστε, να κάνετε μια σωστή διαφήμιση για να γεμίσει το κέντρο και να περισσέψουν ορισμένα ευρώ για το ταμείο, να μπορούμε να κάνουμε ορισμένες αγαθοεργίες, όπως κάναν και οι προηγούμενοι από μένα, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο στο παρελθόν. Από εμάς τουλάχιστον δεν έχετε πρόβλημα, γιατί και πέρσι το κέντρο γέμισε και περίσσευε κόσμος απ' έξω. Ακριβώς, ναι. Δύο φορές στο γυροκομείο του Βόλου, δύο φορές στο καπί της Νέας Ιωνίας. Αυτές είναι αγαθοεργίες. Και εφόσον το ταμείο του συλλόγου είναι ανθυρό, ναι, και εκτός από ορισμένα ποσά που δίνουμε σε διάφορους ανθρώπους ή κάποιο ιδρύματα που έχουν κάποια προβλήματα, όσο πιο ανθυρό είναι το ταμείο, τόσο μπορούμε περισσότερο να διαθέσουμε. Είναι επόμενο αυτό. Γιατί άλλωστε και η πολιτική του στέλιου ήταν αυτή, να μπορεί να βοηθάει τους ανθρώπους, αυτούς που έχουν ανάγκη. Εάν το ταμείο μας δεν είναι ανθυρό, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εάν είναι ανθυρό, και αυτό βέβαια οφείλεται όχι μόνο σε εσάς, γενικά στα κανάλια μιλάω, αλλά ιδιαίτερα σε εσάς, το κανάλι το δικό σας, που μας διαφημίζει τώρα τελευταία, να μπορεί να γεμίσει το κέντρο που θα κάνουμε τον ετήσιο χορό, να μπορούμε να διαθέσουμε ορισμένα λεφτά σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους μας. Έτσι γίνεται πάντα. Ένα ταμείο εκτός από τις εισφορές πάει καλά και όταν έχει και καλό ταμείο. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, αυτό θα το κρίνουν τα μέλη του συλλόγου, ότι όσο μπορώ να προσφέρω από μένα, σαν Γιώργος Τσομπάνογλου, θα το προσφέρω. Το καλύτερο που μπορώ να προσφέρω. Και πιστεύω ότι θα προσφέρετε πολλά. Εμείς όμως θα πάμε στον πρόεδρο. Πρόεδρε, σύλλογοι υπάρχουν γενικά στην Ελλάδα. Υπάρχουν καμιά κοσαριά σύλλογοι φίλων του Στέλιου Κασατζίδη. Αλλά δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο, θα μπορούσα να πω, της εκμετάλλευσης. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα καφενείο, μια ταβέρνα, ένα ουζερί, ένα ρεμπετάδικο, δημιουργεί ένα σύλλογο στο μαγαζί του με προφανή σκοπό. Είμαστε ο μόνος σύλλογος, άντε να είναι και άλλοι δυο ακόμη, που δεν έχουμε τέτοιο συμφέρον. Δηλαδή δεν στεγάζεται ο σύλλογός μας ούτε στην ταβέρνα του Προέδρου, ούτε στο τσιμπουράδικο του Ταμεία, ούτε στο ρεμπετάδικο του Γραμματέα. Ο σύλλογος έχει αυτόνομα γραφεία, όλα είναι στο όνομα του συλλόγου, ο λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, τα πάντα, το ενίκιο είναι στο όνομα του συλλόγου. Δεν στεγαζόμαστε στο μαγαζί κανενός και δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα κανενός. Ο σύλλογός μας είναι, μπορώ να πω, ο νούμερο ένα. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο μόνος σύλλογος στον οποίο ήρθανε και ο αδερφός του Στέλιου, ο Στάδης Καζατζίδης, και η γυναίκα του Στέλιου, η Βάσο Καζατζίδη, επανειλημμένα και μας θυμήσανε και λένε τα καλύτερα λόγια για μας, είναι ο δικός μας σύλλογος. Γιατί ξέρουν, γνωρίζουν το φιλανθρωπικό μας έργο, γνωρίζουν την ταυτότητά μας, γνωρίζουν το τι προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και το πώς είναι η συμπεριφορά μας. Ότι δεν δημιουργήσαμε ένα σύλλογο για να δουλέψει ένα μαγαζί. Και οι πληροφορίες μου λένε ότι ο σύλλογος του νομού Μαγνησίας είναι ίσως ο πιο δραστήριος σύλλογος στην κεντρική Ελλάδα. Είναι ο πιο δραστήριος και ο πιο μεγάλος, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιους άλλους συλλόγους που είναι στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία γενικότερα, αλλά είναι ο πιο δραστήριος σύλλογος με τα πιο πολλά μέλη, με τα πιο θερμά μέλη που συμμετέχουν ενεργά με πάρα πολλούς τρόπους στο σύλλογο. Πρόεδρε, μιας και μας κάνετε και την τιμή σήμερα που κάνουμε την εκπομπή εδώ να κόψουμε και την πίτα του συλλόγου, θα πάμε να κόψουμε την πίτα και να συνεχίσουμε να απολαύσουμε επιτυχίες του Στέλιου Καζατζίδη. Βεβαίως. Αν και είμαστε τόσα χρόνια σύλλογος, με τόσες επιτυχίες, πρώτη φορά θα κόψουμε πίτα. Γι' αυτό και εγώ είμαι αρχάριος. Λοιπόν, πρώτα σταυρώνουμε την πίτα. Τρεις φορές. Και μετά θα βγάλουμε το πρώτο κομμάτι για το Στέλιο Καζατζίδη και το δεύτερο για το σύλλογό μας εδώ. Όχι έτσι. Τι, έτσι. Κάτσε και σήμερα, κόρο, έβρε. Ξανά.
Του Χριστού πρώτα. Λοιπόν, όποιος βρει το φλουρί, κερδίζει ένα σπίτι. Ανθοπολείο για σεμείς στην Αγριά Βόλου. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία λουλουδιών αλλά και δώρων. Αναλαμβάνουμε παντός είδους στολισμό με πανέμορφα εξωτικά, εγχώρια λουλούδια αλλά και φυτά. Υπεύθυνη καταστήματος Μαρία Ζούμπου στην Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 2428-092-580. Μη με λυπάσαι,